Πάμε να δούμε λίγο κάποια στατιστικά που αφορούν στην σεζόν που ολοκληρώθηκε για την ΑΕΚ. Εδώ βλέπουμε 46 βαθμούς σε 26 αγώνες, 42 γκολ αναφορικά στην κανονική περίοδο και τρίτη θέση βέβαια, 325 τελικές προσπάθειες, 28 ασίστ, 1.378 πάσες, 998 λάθη, φάουλ υπέρ, φάουλ κατά, κίτρινες κάρτες 63, κόκκινες 2, αποβολές 4, είναι με διπλές κίτρινες, ναι. Λοιπόν, okay, από εδώ είναι κάτι που μας κάνει εντύπωση, είναι άξιο σχολιασμού. Είναι φανερό, τα 42 γκολ. 42 γκολ που δέχθηκε ή όχι. 42 γκολ, ναι, το παθητικό είναι, παθητικό είναι. Παθητικό είναι. Σε 26 αγώνες. Νομίζω ότι το χειρότερο της τελευταίας δεκαετίας, γιατί να ακούσεις και περισσότερο, αν θυμάμαι καλά. Και ο κατήφορος στα play-off, στο μήνυμα αυτό πρωτάθλημα, από τρίτη η ΑΕΚ τερματίζει πέμπτη, συγκεντρώνοντας 10 βαθμούς σε 10 αγώνες, 13-14, εντάξει, πιο ισορροπημένη κάπως η κατάσταση στα γκολ. Εντάξει, όμως, έχουμε πει ότι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία πενταετία, οι ομάδες που κατακτούν τα πρωταθλήματα, μέσα σε αυτή την πενταετία, σαφέστατα είναι και η ΑΕΚ, η οποία πήρε και εκείνη ένα πρωτάθλημα. Όλες την τελευταία λοιπόν πενταετία, αυτές οι ομάδες που πήραν το πρωτάθλημα, πέρα από την επιθετική τους δυναμική, έχουν δυνάμεινα. Έτσι δεν είναι. Άμα δεν έχεις, άμα τώρα δεν έχετε 42 γκολ, πού πας, αλλά δεν πας στενά. Λοιπόν, εδώ είναι συγκεντρωτικά τα στατιστικά. Άρα, ο κ. Κατσαρός μας λέει πρώτο αγκάθι τα μετόπισθεν, έτσι.